Πάμε με την ευχή να μην τις συναντήσουμε ποτέ αυτές τις εικόνες, να συναντήσουμε, ναι, δήμαρχέ μου, είπα στην Άρτα με την Καλαμογιώργου με την οποία επικοινωνήσατε, να μην βγει ξανά από το γραφείο ο δήμαρχος. Δεν γίνεται να είναι ο δήμαρχος ενός τέτοιου νησιού, της Αλονίσου, και να βγαίνει από το γραφείο του. Είναι κατά καλό καιρό, είναι σχεδόν 15 Ιουλίου, 14 σήμερα. Καλησπέρα κύριε Βαφίνη. Καλησπέρα κύριε Πολύζο. Πού είστε, τι βλέπουμε πίσω σας, ποια είναι αυτή η υπέροχη παραλία? Είμαστε στην παραλία, είμαστε στην παραλία του Ρουσούμ Γυαλό. Στο Ρουσούμ Γυαλό λοιπόν. Μια από τις πιο κοντινές παραλίες στην πόλη θα έλεγα, όπου μπορεί κάποιος έτσι, να την επισκεφτεί με τα πόδια. Είναι μια πάρα πολύ ωραία παραλία, είναι οργανωμένη, έχει εστιατόρια, έχει καφέ, πεντακάθαρα νερά. Μα κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Δεν γίνεται με επαγγελματικό τρόπο, δηλαδή δεν έχει έρθει εκεί ένα συνεργείο, γίνεται με Skype όπως το γράφουμε αυτή η σύνδεση, και έχεις αυτό το γαλάζιο πίσω που όσο είναι πιο κοντά στην ακτή είναι αυτό το τυρκουάζ και βαθαίνει όσο πηγαίνει πιο πέρα το μάτι και λες, τώρα σας χάνουμε λίγο έτσι να ξαναγυρίσει η εικόνα, και λες θέλω να βουτήξω. Και γίνεται με μια κάμερα ενός κινητού ή ταμπλέτα ή δεν ξέρω εγώ αν έχετε τον υπολογιστή σας τι έχετε εκεί. Είναι ευλογημένος τόπος. Όλη η Ελλάδα είναι ευλογημένη έτσι τώρα. Γιατί η ώρα είναι τέτοια που είναι λίγο δύσκολα, οπότε με το κινητό βγαίνουμε. Ωραία. Λαχτά, ότι αποζημίωνει η εικόνα, είναι πανέμορφα, το πράσινο, τα νερά. Πώς είναι φέτος τα πράγματα, Δημάρχε? Κοιτάξτε κύριε Πολύζο, νομίζω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν γνωρίζω εάν θα ξεπεράσουμε το 19, αλλά πιστεύω ότι θα το αγγίξουμε το 19. Οι κρατήσεις πάνε πάρα πολύ καλά. Το εξωτερικό υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όταν λέμε εξωτερικό, ποιες χώρες τροφοδοτούν τον τουρισμό σας? Σας άκουσα γιατί λιγάκι υπάρχει μια... Λέω ποιες χώρες είναι αυτές που περιμένετε. Κοιτάξτε να δείτε, οι χώρες οι οποίες πάνε πολύ καλά είναι η Αγγλία, πάει πάρα πολύ καλά. Και βέβαια οι σκανδιναβικές χώρες πάνε καλά, αλλά δυστυχώς τις τελευταίες μία-δύο εβδομάδες με την απεργία των πιλότων έχουμε πάρα πολλές ακυρώσεις και είναι κάτι το οποίο είναι δυσάρεστο. Αυτό μπορούμε ποσοστιαία να το αντιστοιχίσουμε σε ένα 10-20% ακυρώσεων εξαιτίας των προβλημάτων στην αεροπλοεία? Ναι, όσες είναι από Σουηδία είναι, ακυρώνονται όλες. Όσες είναι από Σουηδία. Μάλιστα. Πιστεύουμε να λήξει η απεργία δυνατόν συντομότερο. Μα δεν είναι όμως μόνο η απεργία. Διώξαν πόσο κόσμο οι αεροπορικές στη διάρκεια της πανδημίας και δεν πήραν τον ίδιο κόσμο. Οπότε πώς θα εξυπηρετηθεί αυτή η τόσο μεγάλη ζήτηση? Από ό,τι ξέρω υπάρχουν πολλές πτήσεις. Εμάς δεν μας έχουν, αν εξαιρέσουμε την Σουηδία, δεν έχουμε άλλα προβλήματα, αλλά σε πολλές περιοχές της Ελλάδας ακυρώνονται συνεχώς πτήσεις. Έτσι. Διότι, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, έχουν αποδυναμωθεί τα αεροδρόμια λόγω της πανδημίας. Μα και η Αγγλία, που είναι και ενδιάμεσο σταθμός για πολλές πτήσεις, έβαλε ένα όριο 100.000 τουριστών την ημέρα. Πόσοι να πάνε στην ίδια τη χώρα, πόσοι να φύγουν από τη χώρα για την υπόλοιπη Ευρώπη, για τον υπόλοιπο κόσμο, καταλαβαίνουμε ότι αυτό δημιουργεί δυσκολία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την ακτοπροϊκή σύνδεση, γιατί έχετε παραπάνω δρομολόγια φέτος. Φέτος έχουμε, ναι, από πέρυσι συγκριτικά έχουμε πάρα πολλά δρομολόγια, περισσότερα. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό με επιτυχία το δρομολόγιο της Θεσσαλονίκης με το οχηματαγωγό ταχύπλο, το οποίο βέβαια συνεχίζει και προς το Μαντούδι. Έχουμε τον Αχιλλέα από Κίμη 3 φορές την εβδομάδα. Υπάρχει το Flycat που πέρυσι δεν είχε μπει, καθημερινά από Βόλο. Υπάρχει το Επτάμενο Δελφίνι, καθημερινά από Βόλο. Και φέτος έχει προσθεθεί ένα ακόμη πλοίο της Jet, το Sporade Star, το οποίο και αυτό καθημερινά από Βόλο. Άρα δηλαδή τα δρομολόγια είναι φέτος ενισχυμένα πάρα πολύ από πέρυσι.
από δυναμικότητα κλινών, πού είμαστε φέτος, Δήμαρχε, γιατί τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν καλές και πολλές μονάδες. Τώρα το πολλές δεν σημαίνει βέβαια πολλές κλίνες. Ξέρουμε ποια είναι η φιλοσοφία του νησιού, έτσι. Μπορεί να είναι μικρές μονάδες, αλλά αξιοπρόσεκτες μονάδες. Άρα σήμερα πού βρισκόμαστε σε δυναμικότητα κλινών? Η δυναμικότητα, επειδή τα τελευταία χρόνια, κύριε, πολύ σωστά το έχετε τοποθετείτε, έχουν γίνει σε όλα, ειδικά τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά και στα παλιότερα ξενοδοχεία, έχουν γίνει ανακαινήσεις σχεδόν στο 100%. Και μιλάμε, τα δωμάτια είναι υψηλών προδιαγραφών, είτε σε ενοικιαζόμενα είτε σε ξενοδοχεία. Υπάρχει μια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια σε εξοχικές κατοικίες ή βίλες, που είναι και αυτές πάρα πολύ αξιόλογες. Άρα λοιπόν θα έλεγα ο αριθμός των κρεβατιών στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων όλων αυτών των μονάδων, αγγίζει περίπου τις 7,5 με 8.000 κλίνες. Καταλαβαίνουμε όμως ότι θα μπορούσε με τη δυναμική που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια το νησί να πάει και ψηλότερα, έτσι. Να πάει και σε διψήφιο αριθμό. Ναι, σε πενταψήφιο δηλαδή. Στην αρχή έγινε, όπως είπατε, από τις 7.500-8.000 να φτάσει και στις 10 και 11.000 κλίνες. Να φτάσει το νησί. Η εκτείναξη λοιπόν της Σαλονίσου έγιναν τα τελευταία χρόνια. Λόγω της πανδημίας είχαν σταματήσει τόσο και οι αγορές και οι κατασκευές καινούργιων μονάδων. Τώρα και με ένα καινούργιο αναπτυξιακό που τα κίνητρα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά, πιστεύουμε ότι μπαίνοντας μετά πανδημίας εποχή, από την επόμενη χρονιά πιστεύουμε θα υπάρχει και μια ανάπτυξη και μια μεγαλύτερη δραστηριότητα στο κατασκευαστικό κομμάτι. Άρα θα έχουμε σίγουρα τα επόμενα χρόνια καινούργιες κλίνες, αναβαθμίσεις κάποιων καταλυμάτων που τυχόν δεν το έχουν κάνει. Περιμένουμε γενικότερα μια ανάπτυξη του νησιού. Μάλιστα. Ελάτε να κλείσουμε, Δήμαρχε, με το προσωπικό. Αντιμετωπίζει και το δικό σας νησί θέμα με το προσωπικό, δηλαδή να ψάχνουν οι εστιατόρες, οι ξενοδόχοι, τα μικρά ή μεγαλύτερα καταλύματα και να μην βρίσκουν εργαζόμενους? Υπήρχε έτσι και εδώ ένας προβληματισμός, υπήρχε και εδώ μία... Ήταν όμως σε πολύ μικρό επίπεδο, διότι το μεγαλύτερο κομμάτι των θέσεων το καλύπτουν οι άνθρωποι που μένουν εδώ, οι ντόπιοι. Οπότε ήταν πάρα πολύ μικρή, θα έλεγαμε, η δυσκολία έβρεσης προσωπικού. Σχεδόν καλύπτεται από... Ξεπεράστηκε, λέτε, σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό, γιατί τώρα μπαίνετε στο κρίσιμο κομμάτι της τουριστικής περίοδου. Δηλαδή το 20 Ιουλίου με 20 Αυγούστου είναι αυτό που είναι το πικ της κίνησης. Όλες οι επιχειρήσεις λειτουργούν κανονικά. Είτε για... Με επάρκεια προσωπικού, λέτε. Ναι, υπάρχει, το προσωπικό είναι στελεχωμένες όλες. Δεν υπάρχει καμία επιχείρηση που να μην έχει στελεχωθεί. Μάλιστα. Καλό καλοκαίρι, Δήμαρχε. Καλά. Ζηλεύουμε για την εικόνα πίσω σας. Ανυπομονούμε να την ζήσουμε και από κοντά. Γεια σας. Θα τα πούμε. Γεια χαρά, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε θερμά.